είπα και στον κύριο Σταθάκη, στη Βουλή, όταν ήρθε η τροπολογία για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, αυτό που του είπα ότι μου μοιάζει για προεκλογικό πάλι τερτύπι, έκφραση προφανώς που χρησιμοποίησε και ο ίδιος την απάντησή του, είναι γιατί ναι μεν η Καστοριά και τα Γρεβενά είναι οι περιφέρειες που αδικούνται από την ενεργειακή ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή άκουσα ότι δεν έχει γίνει τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια, οφείλω να θυμίσω κάποια πράγματα, ότι η Κοζάνη και η Φλόρινα παίρνουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό πόρο προκειμένου να λόγω των συνθηκών της ΔΕΗ. Παίρνουν λοιπόν χρηματοδότηση. Η Καστοριά και τα Γρεβενά ήταν οι περιοχές που πλήττονται, γιατί παίρνουμε και λιγότερους πόρους ως περιφέρεια στατιστικής σύγκλησης, λόγω του υψηλού ΑΕΠ της ΔΕΗ. Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Αν λοιπόν υπήρχε καλή πρόθεση, θα περίμενα από τον κύριο Σταθάκη αυτή την αδικία προς τους δύο νομούς της Καστοριάς και των Αγρεβενών να την άρει. Και από τη στιγμή που και ο κύριος Καρυπίδης έχει προσβάσεις και είναι φιλοκυβερνητικός. Αυτό περίμενα για την Καστοριά. Όσον αφορά το κοινωνικό τιμολόγιο, το κοινωνικό τιμολόγιο της που αναγγέλθηκε αφορά μία χρονιά. Αφορά λοιπόν με υπουργική απόφαση εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του 2018 περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Οφείλω να πω ότι αν θέλουμε να γίνει πιστευτό αυτό το μέτρο, θα έπρεπε να θεσπιστεί με νόμο. Και όταν άκουσα τον κύριο Σταθάκη χθες να λέει ότι δεν έχω πολλές σελίδες σε νόμο, εδώ φέρνουν 1.500 σελίδες στο μεσοπρόθεσμο. Τους πείραξε οι διατάξεις σε ποιοι θα είναι δικαιούχοι και ότι θα δίνεται κάθε χρόνο. Με δεδομένο δε ότι τα 18 πουλάνε τις ελληνικές μονάδες της ΔΕΗ. Αυτοί που δεν θα ξεπουλούσαν τη ΔΕΗ. Επομένως, αυτό έθεσα και στην ομιλία μου στη Βουλή, ότι αν όντως το ψηφίσαμε ότι είναι για ένα χρόνο καλό, αλλά αν πραγματικά θες να βοηθήσεις και να μην φαίνεται ως προεκλογικό τερτύπι, έπρεπε να το κάνουμε με νόμο SI, όπως κάνουνε τον ειδικό πόρο με νόμο. Βέβαια, ο κ. Σταθάκης θες υποστήριξε ότι είναι νόμος του κράτους και ανατρέπεται μόνο με κατάργηση. Δεν ισχύει αυτό? Η διαφορά, ναι. Η διαφορά είναι, όπως να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητή. Θεσπίστηκε κατά τη στοιχεία η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το 2014 η δικιά μας κυβέρνηση είχε μοιράσει 210 εκατομμύρια με υπουργική απόφαση. Έτσι γίνεται, με υπουργική απόφαση που καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις. Κατά τη στοιχεία λοιπόν, το 2015 και το 2016 μειώθηκε στο μισό. Μειώθηκαν οι δικαιούχοι, μειώθηκαν οι όροι. Το 2018 έχει ψηφιστεί από τη σημερινή κυβέρνηση η μείωση κι άλλο του επιδόματος θέρμανσης από τα 210 στα 48 εκατομμύρια. Με υπουργική απόφαση. Είναι νόμος του κράτους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δίνεται λοιπόν η αρμοδιότητα στον εκάστοτε υπουργό να αποφασίζει και το ποσό και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι. Χωρίς να περνάει από τη Βουλή. Το ρωτάω για να είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Χωρίς να περνάει από τη Βουλή. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί μιλάω για προεκλογικό τερτύπι.